Φίλε, Stay Down, μάντεψε τι ανακάλυψα. Ωχ, φίλε, τι βρήκες? Βρήκα την καλύτερη ελληνική εκπομπή στο YouTube. Υπάρχει τέτοιο πράγμα εκτός από το What the Fact? Εννοείται. Και το ακόμη καλύτερο είναι ότι έχει κάνει βίντεο αφιέρωμα στο Dragon Ball. Ω, πάμε να το δούμε. Η εκπομπή λέγεται Next Player, το επεισόδιο είναι 282, είμαστε ωραία deep. Ο τίτλος είναι «Η επική Dragon Ball Super Broly ταινία». Καυλώσαμε. Κονοντίοντα. Φύγαμε. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Next Player. Σήμερα είναι η μέρα. Θα μιλήσω για Dragon Ball. Μέχρι να βαρεθεί η ψυχή μου. Γιατί αγαπητοί. Συγγνώμη. Τι. Μου φάνηκε λίγο χαζός όπως ο τρόπος μου μίλαγε, αλλά δες πάνω, συγγνώμη. Για δώσε. Από τα λίγο κρίντζερα, δε. Οκ. Τι φίλοι, τι γεια. Κυκλοφορεί λοιπόν, αυτό τον καιρό, η... Πες καλησπέρα στο παιδί. ...ταινία του franchise Dragon Ball, με τίτλο Dragon Ball Super Broly. Γιατί ναι, το νέο franchise του Dragon Ball, το Super, το οποίο το είδαμε, είχαμε... Dragon Ball Super Broly. Το ευχαριστηθήκαμε. Περίμενε. Τώρα έχει την πρώτη του ταινία. Ωραία. Η οποία ταινία, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας πω ότι είναι κάνον. Άχι δηλαδή, το διάλο! Η ιστορία τώρα του Μπρόλι. Διαγράφουμε αυτό που ξέρουμε. Πολύ σημαντική πληροφορία, είναι κάνον! Ωραίος. Γουστάρω, καλά το πάει. Αυτή την ταινία, την κλασική του Μπρόλι που έχουμε δει. Συγγνώμη, γιατί έχει. Περίμενε. Γιατί έχει ανεβάσει το brightness, είναι κάποιο τρόπο, εσύ λογικά θα το ξέρει, να μην φας copyright. Όχι. Είναι κάτι τέτοιο. Όχι, απλά. Ανέβασε το brightness. Δεν χρειάζεται, ναι. Έχει λίγο παραπάνω φωτεινότητα. Εντάξει, τώρα μην είμαστε κακοί. Δεν χρειάζεται. Αυτό σε πείραξε ότι πίσω ο Goku Blue για κάποιο λόγο είναι πράσινο, σε πείραξε. Όχι, εσύ! Έλα, πάμε. Υπάρχει, είναι σαν να μην υπάρχει στην ιστορία του Dragon Ball, γιατί ποτέ δεν υπήρχε. Okay. Και τώρα θα γνωρίσουμε κανονικά τον Broly για πρώτη φορά και θα. Το ποιον! Τον άκουσα αυτό. Το ποιον! Το Broly. Το Broly! Πώς είναι Broly. Εντάξει. Πρέπει να είναι από αυτούς που προσπαθούν να κάνουν fake προφορά. How do you do? Μα δεν υπάρχει προφορά. Το όνομά του είναι από τον Broccoli. Τον Μπρόκολο. Μπρόλι. Άρα είναι Μπρόκολο, Μπρόλι. Άσχετο που έχει βάλει το Wife Animation και τώρα το βάλε και η Toy, αλλά είναι Μπρόλι. Τέλος πάντων. Μέρος της ιστορίας του Dragon Ball Super, μόλις αυτό ξανασυνεχίσει. Γιατί μην γελιόμαστε, θα ξανασυνεχίσει. Το ξέρει. Οπότε. Τούπερ. Το ξέρει. Α, έχει δει Geekdom. Ότι η ταινία αυτή είναι συνέχεια της ιστορίας και είναι γραμμένη από τον Toriyama. Ο Toriyama λοιπόν, με αφορμή την ταινία Μπρόλι τότε που είχε βγει την παλιά, ήθελε να φτιάξει και να τον βάλει μέσα στο universe του Dragon Ball. Ο Τσουμπάκα. Συγγνώμη, αυτό από πού το βρήκε? Πηγή, dude, trust me. Εν τω μεταξύ, εφόσον μιλάει για Dragon Ball, θα μπορούσε να φτιάξει το σκηνικό του με Dragon Ball themes. Τι πάει και βάζει Star Wars? Έχει ένα φανάρι από πίσω, ρε. Εντάξει. Οπότε μαζί με το Minus που είχε βγει, ένα Minus. Εννοεί για τον πρώτο Manga Chapter το 2012, νομίζω, 2013, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ωραία, παίξτε και λίγο έτσι. Περίμενε. Dragon Ball. Αυτό μου θύμισε λίγο πιτσιρικάς τώρα. Πιτσιρικάς. Παιδί Λυκείου, Dragon Ball Minus. Ένας πιτσιρικάς, ένας μαθητής Λυκείου. Dragon Ball Minus βγήκε το. 11. 14. Κοντά έπεσε. Πότε είπε ο φίλος μας? Το 12. Chapter, το 2012, νομίζω, 2013, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. 14, κοντά έπεσε. Λέει, ωραία, θα πάω την ιστορία, θα την κάνω adapt. Και θα την μεγαλώσω και θα φτιάξω μια αμάτη ταινία. Έτσι. Γιατί όντως, αμάτη ταινία θα είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει στο Dragon Ball, αγαπητοί φίλοι. Να σας πω ότι έχει αλλάξει το mentality του στούντιο στο A. Έχει... Της ποιάς? Το ποιο στούντιο? Της το A. Της το A. Όχι της του B. Τι στο A. Έχει φτιάξει νέο division μέσα, ειδικό για το Dragon Ball. Ναι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πλέον αλλαγή στο animation. Τι είπε? Κοίτα τώρα τι προσπαθώ να καταλάβω. Το νέο division που λέει λογικά είναι το Dragon Room. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, αλλά δεν έχει σχέση με το animation. Δεν έχει σχέση με τον Broly.
τον Dragon Ball. Okay. Γενικά είναι για να διαχειρίζεται το franchise του Dragon Ball, αλλά δεν έχει σχέση με τον Broly. Τον, ναι. Συγγνώμη, τον Broly. Τον Broly. Επίσης μου αρέσει αυτή η μικρή τηλεορασούλα που έχει εκεί. Πολύ ωραία. Και εμένα ο Stormtrooper είναι πολύ σχετικός με τον Dragon Ball. Και τα Minecraft. Ναι, αυτά τα σπαθιά. Τι αρέσει, όχι τα παιδιά, τα Minecraft. Ο supervisor, ο κλασικός που είχαμε επί δεκαετίες. Ποιος? Ο Γιαμαμούρο. Ο Γιαμαμούρο. Πλέον φεύγει, τη θέση του την πήρε ο Σιντάνι. Να, ο Χίρο Σιντάνι είναι το όνομα. Μ' αρέσει. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα περίμενε ότι κάποιος τώρα θα βλέπει αυτό το βίντεο που δεν έχει σχέση με animation. Ναι. Και θα καταλάβαινε τι εννοεί. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι ψηλό άχρηστα facts αυτά. Και νομίζω ότι ξέρω που βρίσκει αυτά τα facts. αλλά θα δούμε. Αλλάξαμε και τα σχέδια. Πλέον ναι. Τα πρόσωπα των χαρακτήρων του Σογκόκου του Βετζέτα είναι λιγότερο με γωνίες. Δεν θυμάμαι τώρα. Λιγότερο με γωνίες. Πώς είναι στα ελληνικά αυτή η λέξη. Αλλά έχουν λιγότερες γωνίες, είναι πιο στρογγυλά. Και ουσιαστικά στρογγυλά. Το σχέδιο του προσώπου στρογγυλά. Είναι πιο απλό για να βοηθήσει round. Ένα καλύτερο και πιο fluid animation. Α, είναι fluid. Είναι fluid. Θέλει να πει μάλλον ότι. Ότι είναι πιο φιλικά προς το animation τα σχέδια χαρακτήρων. Δηλαδή, ας πούμε, είναι πιο εύκολο να το ζωγραφίσει κάποιος animator. Πες το, τέτοιο τρόπο, γίνεται, δηλαδή. Κοίτα τι γίνεται. Άλλο fluid animation, άλλο character design, πιο προσιτά προς το animation. Έχουμε δηλαδή αλλαγή τελείως στο art design. Ναι. Και να σας πω ότι όλα τα βαριά όπλα. Όλα. Όλα τα βαριά όπλα του στούντιο. Όλα. Γιούγια Τακαχάση. Ναοτόσι Σίντα. Ναο, κοιτάτε. Το ξέρα! Να ο Τόσι Σίντα πάει στο καλό. Γιούγια ναι. Τακαχάση πάει στο καλό. Ναο, κοιτάτε. Ο Ναο, κοιτάτε, για ποιο λόγο ήταν στη λίστα του όταν ο top credit ήταν animator είναι ο Ονίση. Ναι, έχουμε τον Ονίση μέσα. Έχουμε εκείνον τον τύπο που έκανε τα character designs από τον Boku no Hero. Τον Ουμακώση. Τον Ουμακώση, μπράβο. Το Γουατανάμπε. Ο Γουατανάμπε, μπράβο. Ποιος έκανε τη σκηνή που ο Γκοτζέτα κάνει εκείνα τις δύο μπουνιές και κάνει explosion. Έχουμε το character design του One Punch Man. Α, έχουμε, ναι, μπράβο! Το Κουμπότα! Ναι. Ασχέτως ότι δίνει πληροφορίες όπου ο μέσος φαν δεν καταλαβαίνει τι λέει. Καταρχάς δεν έχει μιλήσει καν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι animators. Απλά λέει ότι δουλεύουν στην ταινία. Το πράγμα που ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι είναι σκηνοθέτης. Οτιδήποτε. Κάτσε, μπορεί μετά να το λέει. Οι κινήσεις, το πώς κινούνται οι χαρακτήρες, πώς πετάνε, τα εφέ, οι λάμψεις και όλα τα ντυμπρί γύρω-γύρω. Ντυμπρί. Καπνί, εκρήξεις, whatever. Το είπες. Πάρα πολύ καλύτερα και πιο όμορφα. Θέλω επίσης να πω ότι. Spoiler, εντάξει. Άντε, θα το βάλω και στον τίτλο του επεισοδίου. Πες το. Spoiler. Πες το! Κάτι. Κάτσε. Ο τίτλος του επεισοδίου δεν λέει spoiler. Δεν πειράζει. Ρε ψεύτη! Μια τρίτη φορά. Spoiler. Από εδώ και πέρα, όποιος δεν θέλει να κάνει αυτό, να μην δει. Εντάξει, ρε μαλάκα, βάλτε στον τίτλο του επεισοδίου. Να μην σπολεριαστεί. Λοιπόν, όπως έχουμε μάθει και επιβεβαιώθηκε, ναι. Είναι επίσημο εδώ και ένα μήνα, ναι. Στην ταινία, πέρα από τον Broly, οι θεούλιδες, ο Toriyama, τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Παίρνει τον Gogeta, ναι. Το Fusion. Από την ταινία με τον Τζανέμπα, τον βάζει, θα είναι Σογκόκου και Βετζέτα μαζί, Gogeta, Super Saiyan Blue, για να πολεμήσουν τον Broly. Τον Broly. Όπως βλέπουμε και στο τρέιλερ, τρώνε άπειρο ξύλο τα παλικάρια, έτσι δεν μπορούν. Και τους δείχνει να ρίξει και τους δείχνει ξύλο. Δεν βγήκε τρέιλερ από την IGN. Και αρχίζει και τους έχει πλακώσει σφαλιάρες εν τω μεταξύ. Έχει γίνει God ο Βετζέτα. Τους έχει πλακώσει σφαλιάρες, αλλά το μόνο που βλέπουμε στο βίντεο είναι ο Gogeta να τον πλακώνει σφαλιάρες. Να το πούμε γι' αυτό. Για πρώτη φορά θα δούμε τον Βετζέτα με κόκκινη μορφή God. Πρώτη φορά. Του βαράνε μπουκετίδια. Και φυσικά πρώτη φορά άμα εξαιρέσουμε το μάγκα. Ξέρω, Μπράουλι. Οπότε φαντάζεστε, μόλις έγινε το ζώο στη φάση του Legendary, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε. Το πιάσε αυτό το μικρό, ε. Του Legendary. Ποιου Legendary. Οπότε για να έχουν έστω και μια μικρή ελπίδα, σου ακούω με τον Βετζέτα, έγινε Fusion Gogeta από την ταινία του Τζανέμπα, ο Gogeta. Όχι. Είναι καινούριο Gogeta, αλλα τέλος πάντων. Πανικό. Όπως και είναι και ο Broly. Ο Broly. Broly. Περιμένω με μεγάλη αγωνία να βγει το Blu-ray RIP για να καταφέρουμε και να το δούμε κι εμείς εδώ με καλή ποιότητα, γιατί αυτόν τον καιρό παίζεται στα σινεμά, Ιαπωνία και όσο νουκο στην Αμερική.
Οπότε, εντάξει, εγώ, παιδιά, ανυπομονώ πάρα πάρα πολύ. Συγκινήθηκα. Το τελευταίο τρέλερ που είχε βγει ήταν... Εντάξει, δεν ακούγεται, λες, και κάνει κλείσιμο στο βίντεο. Τα καλά, τα πολύ ωραία animation, ωραία όχι, πρόσωπα, ρε. Ειδικά η δουλειά του. Τα... Κάτσε ρε, είμαστε στα 5 λεπτά και, έχει, και είναι 13 λεπτά το βίντεο. Καχάσεις, παιδιά, ναι. Στα κοντινά, Vegeta, Broly, ό,τι κοντινό βλέπετε σε αυτό το τρελεράκι το τρίτο. Να, ας πούμε, αυτό εδώ είναι ένα τυπικό Takahashi. Όταν βλέπω αυτό, είναι ο Takahashi. Έχει δηλαδή τα τεντωμένα μάτια, το στυλ του Μπου Σάγκα. Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε λίγο ακόμα τα Takahashi. Κάτσε, ρε, μην κοροϊδεύει. Αυτό είναι CGI, αυτό είναι CGI. Αυτό είναι Yuya Takahashi. Βρήκε μία! Απίστευτη. Και ο Ναοτό Ισίντα μάθαμε ότι δουλεύει επάνω στις σκηνές τη τελευταία τη ταινία. Δεν έχουμε δει ακόμα Ναοτό Ισίντα Animation. Δεν έχουμε δει ακόμα Ναοτό Ισίντα Animation. Δεν έχουμε δει ακόμα να το συντανιμέσιο. Είδαμε στο τρέιλερ του Godzilla. Βασικά είδαμε όλη τη σκηνή του Naoto Shishida, την έδειξε. Ναι. Πριν μερικά λεπτά. Δουλεύει στη σκηνή του στο τέλος της ταινίας και είναι η μάχη Godzilla, λογικό. Godzilla με Broly. Καλά ρε μαλάκα, δεν βλέπεις την οθόνη από πίσω σου. Το έδειξες. Κώστα, δεν μου αρέσουν αυτά. Κώστα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η ποιότητα θα είναι απίστευτη. Και για να σας δώσω ένα... Έτσι, HD θα είναι. Στον Ναοτό Ισίντα είχε κάνει το animation που είχαμε δει Ultra Instinct Shogoku εναντίον του Τζίρεν. Κάτσε, κάτσε. Ο Ultra Instinct Shogoku με τον Τζίρεν πολέμησαν τρία επεισόδια βασικά. Ναι. Όλα αυτά τα κάνει ο Ναοτό Ισίντα. Όλα. Όλες αυτές λοιπόν οι... Animate 80 λεπτά. Και η animation που είχαμε σε αυτές τις σκηνές ήταν Ναοτό Ισίντα. Όλες! Ωμεν! Μετά που προσπαθούσε να ανάψει Master Ultra Instinct και εκεί που το άναψε, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Τα πάντα. Όλοι. Πέθανε ο Ισίντα. Σάπιος μετά, το κουφάρι του πέθανε μετά. Λοιπόν, άκου λίγο φίλοι μου. Όταν προσπαθείς να το παίξεις έξυπνος και να λες αναφορές σε animation και τέτοια, ψάξε λίγο και δες πόσο χρόνο παίρνει το animation να φτιαχτεί. Μετά θα καταλάβεις τη μαλαγιά που πες. Και για να δεις πόσο δύσκολο είναι, τώρα ας πούμε, εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο δεν έχει δει Dragon Ball Super καιρό, θα σου πω πόσες σκηνές έχει κάνει ο Ναοτό Ισίντα με το Ultra Instinct. Έχει κάνει μία με το Omen που ήταν ένα repurpose από τη μάχη Golden Freezer με Goku Blue. Ξέρεις ποιο λέω. Με κάποια επιπλέον steals. Και τέλος έχει κάνει το ωραίο το cut στο τέλος που ο Master Ultra Instinct νικάει τον Τζίρεν. Ναι, εκεί που και καλά τα παίρνει ο Goku επειδή ο Τζίρεν πήγε να χτυπήσει τους φίλους. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλοι animators. Όχι, ο Σίντεν, σταμάτα, δεν ξέρει. Ο next player ξέρει ο Κώστας. Sorry, Κώστα! Κώστα, sorry! Κώστα! Ήταν απίστευτος από την κίνηση του χαρακτήρα, από την εκτόξευση, από το έπος, από τις ενέργειες, από τη χορογραφία, όλα αυτά θα τα κάνει στη μάχη του Godzilla. Το καταλαβαίνεις. Όλα αυτά τα... Όλα. Όλα. Άκου λίγο. Ή νιώθω ή είναι πολύ ευχαριστημένος που μιλάει για αυτό το πράγμα. Είναι χαϊπαρισμένος. Του το δίνω. Μια απλά δεν ξέρει τι λέει. Του το δίνω. Περίμενε. Μην μπερδεύουμε. Μπορεί να του... Πραγματικά μπορεί τον Dragon Ball να το χαϊπάρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δώσει το απαραίτητο ενδιαφέρον για τον Dragon Ball. Δηλαδή να κάνει πάνω από ένα λεπτό search. Είδε δύο βίντεο, τι θες τώρα. Τα δε. Εντάξει. Οπότε αγαπητοί φίλοι, νομίζω θα είναι η πιο επική ταινία που έχει βγει και η αρχή μιας νέας εποχής του Dragon Ball. Έτσι, μπράβο. Γιατί με νέο στούντιο. Νέο... Ρε γκαντέμι, εσύ φταίς που δεν έχουμε πάρει Dragon Ball εδώ και δύο χρόνια. Ξέχασε κάτι πολύ σημαντικό. Τι νέο στούντιο ρε μαλάκα, η Toei το κάνει. Α. Εννοεί ρε παιδί μου, δεν το καταλαβαίνεις κάπου. Ήθελα ότι... να πει νέα designs και πένε ο στούντιο. Αυτό, κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, ότι πάμε σε καινούργια γενιά. Κώστα, ο Σιντάνη συνεχίζει να δουλεύει για την Toei. Πήγε στο μάπα, για να κάνει τον God of High School. Ναγκαμίνε είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, ίσως να είναι και στη σειράς. Ίσως να είναι και στη σειράς. Καλά, το αγνώ αυτό. Το Tournament of Power, Κώστα, ποιος το έκανε? Κώστα! Κώστα, τι λες! Όχι!
Εντάξει, κατάλαβα τι είναι αυτός ο τύπος, δεν πειράζει. Πάμε. Η σειρά θα αρχίσει από εδώ και πέρα. Από εδώ. Όταν τελειώσει η ταινία του Μπρόλι, το σενάριό της. Γαμώ το brightness, γαμώ. Και έρθει η σειρά Super, κατά 99% θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Source, trust me, bro. Ναι. Γιατί αυτό δεν το ξέρουμε. Ρε παιδί μου, τότε, δεν θυμάσαι για τα βίντεο που βγαίνανε και λέγανε Super και όλοι τα πιστεύανε. Α, παίζει να είδε τις μαλακίες του ίντερνετ. Κώστα, σε πιάσανε οι clickbaiters! Μαζί και αντέστρο να κορδίσεις. Εντάξει, δεν πήρα, δεν ήταν μόνο σου την έπαθε. Δεν θα δούμε, όπως είχε γίνει στην αρχή, με το Super, που είχαμε το Battle of Gods και το Resurrection of Earth. Gods. Και μετά, πάρ' τα ξανά και στο anime. Όχι. Τι κάτι περίεργανε αυτά. Καλά, αυτό δεν με πειράζει τα transitions. Μ' αρέσει που είμαι σίγουρος για αυτά που λέει. Ναι. Όταν τα βλέπεις αυτά τα βίντεο σου κοπή, ναι. Μετά, τα τελευταία γεγονότα της ταινίας. Μαλάκα, Κώστα, βλέπεις Geekdom. Είναι clickbaiter, πρόσεχε, Κώστα. Εγώ δεν το έλεγα τόση ώρα, πρέπει να το πεις. Αν έχουμε μια ένδειξη από το manga, το οποίο άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα. Είσαι μάγκας. Είσαι μάγκας. Έχει ένα θέμα λίγο. Έχει ένα θέμα λίγο με τα ονόματα, ακούω και manga. Και έχουμε τον Galactic Prison Arc. Ναι. Μάλλον, θεωρώ, ίσως δεν είναι και... Εντάξει, τώρα δεν ξέρει κανείς να... Εντάξει, δεν κάνω και τζόχο, εντάξει, τώρα εκπομπή κάνω στο ίντερνετ. Πούτσα. Σιγουριά, αλλά πιθανότατα θα αρχίσει και το άνοιγμα με τον Galactic Prison Arc. Ωραίος. Μπορείτε να πάτε να δείτε μια μικρή περίληψη. Έχει αποδράσει τέλος πάντων ένας κακός και προσπαθούν να τον πιάσουν, να τον φέρουν πίσω. Δεν είναι το Arc, σαν το Tournament of Survivor. Άκουσες ό,τι άκουσα. Σε το tournament, πώς το είπε? Το tournament of survival. Όχι tournament of power. Όχι survival arc. Tournament of Universal survival arc. Tournament of survival. Ναι. Ωραίο όνομα. Ωραίο, μα γουστάρω, γουστάρω. Κώστας το δίνω, αυτό ήταν καλό. Tournament survival arc. Α, έβαλα και εγώ το arc. Arc, μετά τον Broly δηλαδή, να είναι κάποιο χαλαρό. Και σιγά σιγά θα μπούμε στα γεγονότα όταν αρχίσει με το καλό το Dragon Ball. Πότε θα αρχίσει, θα μου πείτε τώρα. Πότε. Κανείς δεν ξέρει. Το Super, όταν άρχισε για πρώτη φορά, ήταν Ιούλιος. Άρα ίσως τώρα αρχίσει και καλοκαίρι. Να τελειώσουμε την προβολή της ταινίας, Ιανουάριο θα μπει στα σινεμά. Να πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Λογικά μέσα στην άνοιξη θα έχουμε το RIP. Να αρχίσει σιγά σιγά το hype μερικούς μήνες. Ιούλιος μου φαίνεται πολύ λογικό. Αλλιώς Σεπτέμβριο. Αλλά μακάρι Ιούλιο. Όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα. Δεν το πιστεύω αυτό. Τι έπασε, φίλε μου. Εντάξει, εντάξει. Έχει δει. Έχει αρμέξει ό,τι Geekdom υπάρχει, ό,τι έχουν πει τότε στο Twitter. Ναι. Ό,τι έχουν πει και θεωρίες και τέτοια και τα είχαν και σίγουρα, τα έχει και τα λέει σε. Καλά, δεν θέλω να γίνω τόσο κακός, αλλά πραγματικά αυτά που λέει μου βρωμάνε λίγο Geekdom. Αυτά τα σιγουράκια. Μα το πιστεύω και αυτό έλεγε στα βίντεο του, ότι το πολύ, ξέρεις, έτσι θα έρθει καλοκαίρι, αλλιώς ξέρω εγώ. Σεπτέμβρη το πολύ για τέτοια. Έτσι λέγανε. Το θυμάμαι πολύ καλά. Κώστα. Ο Geekdom είναι clickbaiter. Πρόσεχε, Κώστα. Κώστα, πρόσεχε. Κώστα. Πολλά επικά σκηνικά από ξυλίκι θα δούμε. Ναι. Στο Dragon Ball Super, αγαπητοί φίλοι. Α, αυτά. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αναμένω με τεράστια αγωνία. Κι εγώ, κι εγώ. Να, κοίτα, περίμενε. Δεν είναι σαν να κλείνει το βίντεο του. Κάτσε ρε μαλάκα. Τι. Έκανε review την ταινία και δεν την έχει δει. Κώστα, τι λες! Λογικά θα διαβάσει το script. Σούπερ, αγαπητοί φίλοι, αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αναμένω με τεράστια αγωνία την ταινία αυτή, την ιστορία του Μπρόλι. Για να δούμε τι έχει να πει άλλο. Γιατί εντάξει, να σου πω κάτι, είναι στα 7,5 λεπτά το βίντεο και κλείνει στα 13. Νιώθω ότι κάθε φορά που λέει κάτι, είναι σαν να κλείνει το βίντεο του. Θα δούμε για πρώτη φορά πώς γίνεται κάνον όλα αυτά τα γεγονότα, πώς έγινε η έκρηξη του πλανήτη Βετζέτα και θα δούμε και τη μητέρα του Σογκόκου για πρώτη φορά. Η μητέρα του Σογκόκου δεν υπήρχε στο μάγκα το πρώτο, ήταν στο Minus μόνο που ήταν ένα φάτερ και είχε βγει bonus, όπως είπαμε πριν. Οπότε εδώ έχουμε και τη μητέρα του Σογκόκου. Ανυπομονώ λοιπόν. Σογκόκου. Για Dragon Ball Super. Αυτά λοιπόν με τη μεγάλη μου αγάπη, τη μία και μοναδική. Τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε. Κώστα! Το βίντεο είναι έχει 13. Μα Κώστα, το βίντεο έχει 13 λεπτά που πας. Κάτσε να δούμε, κάτι θα πει. Tech και gaming θέματα, παρέα με τον Γερμανό, εκεί που η καρδιά της τεχνολογίας πάει δυνατά. Όχι, Παναγία. Ρε μαλάκα! Έχει σχεδόν 5 λεπτά βίντεο και θα μου το γυρίσεις στους sponsors. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω. Μίλα. Έχει εδώ και 8 λεπτά που μας ζαλίζει την πούτσα.
δεν έχει πει τίποτα. Μα το Θεό. Και όλα αυτά που έχει πει θα μπορούσε να τα πει σε δύο λεπτά. Μα, καταρχήν, δεν είπε την ιστορία. Πέρα από το ότι ναι. ο Μπράουλι θα έρθει σαν legendary Super Saiyan και θα τους γαμίσει ναι. όλους και ότι υπάρχουν κάποιοι Κινέζοι, δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν αυτοί. Δεν είναι δύσκολο, πας σε ένα site. Δεν είναι δύσκολο, πας σε ένα site, βλέπεις το... την περίληψη. Ναι. ναι. Δεν σου έχει spoiler κάτι τέτοιο, το μεταφράζεις και το λες. Είναι πολύ δύσκολο. Έστω, πάει αυτό, πάει στο διάλογο. Σοβαρά, δηλαδή, αν είχε τόσο πολύ θέμα με το τι θα συμβεί στην ιστορία, γιατί λέει ότι η ταινία παίζεται ήδη ένα μήνα. Δεν την έχει δει μεν, αλλά θυμάμαι ότι εμείς ξέραμε την περιγραφή της ταινίας πολύ σύντομα μετά το release της. Καλά, ναι. Άρα δεν είναι αδικαιολόγητο ότι δεν ξέρει την ιστορία. Απλά λέω. Επίσης, θα ήταν καλό όταν πετάμε ονόματα να εξηγούμε λίγο στον κόσμο και τι γίνεται. Εντάξει, ξέρω, είναι cool να πω για Takahashi, Naoto Shishida και τέτοιο, αλλά κοίτα. Το editing είναι φίλος μας. Βάλε μια σκηνή του Naoto Shishida. Μην βάλεις random trailer να παίζει στο background τον Blizzard. Και να μην έχεις βάλει και μουσική. Επίσης δεν κάνει αυτό το editing. Νιώθω ότι κανένας δεν κάνει editing. Απλά βάζουν κάτι στο background να φαίνεται. Ναι. Βλέπετε βλαμμένα. Μιλάμε για Dragon Ball. Συγγνώμη. Ξέρω το βίντεο έχει επιπλέον χρόνο. Αλλά δεν πρόκειται να κάτσω να δω 5 λεπτά χορηγούς. Που μαζί για Destro και Stay Down, γεια σας.